Αθανάσιος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μολύνων Πιωτρόπων, αντιδήμαρχος του Δήμου Τοπίου Ξάνθης και πρόεδρος Πιωτρόπων του νομού Ξάνθης. Όπως βλέπετε και εσείς σήμερα εδώ, όλοι οι κοινοτρόποι πανελλαδικά κάνουμε μια κινητοποίηση να εκφράσουμε την κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή η κοινοτροπία δεν πάει άλλο. Οι τιμές, το γάλα και το κρέας έχουν μια πτώση της τάξης 30%. Το νομό Ξάνθης, τον οποίο εκπροσωπώ εγώ, αλλά και ως μέρος του Συμβουλίου της Υγείας Μολύνων Πιωτρόπων από όλη τη χώρα, όλοι οι κοινοτρόφοι, τα μηνύματα που παίρνουν καθημερινά είναι ότι προσπαθούν να πουλήσουν τα ζώα τους. Το θέμα είναι ότι δεν τα παίρνει κάποιος και εκεί δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Θέλουμε να εκφράσουμε διαμαρτυρία μας προς τον Υπουργό ότι δεν γίνονται έλεγχοι στα τελωνία της χώρας. Έρχεται το γάλα ανεξέλεγκτα από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λέγεται Ιταλία, είτε λέγεται Γαλλία, είτε λέγεται Βουλγαρία, είτε λέγεται Ρουμανία. Οι βιομηχανίες παίζουν το παιχνίδι το δικό τους ελεύθερα, αλωνίζουν με λίγα λόγια και το Υπουργείο, ο αρμόδιος Υπουργός, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.